Πάμε στις παγκόσμιες ημέρες. Τι έχουμε σήμερα? Παγκόσμια ημέρα 21 Μαρτίου. Παγκόσμια ημέρα δασοπονίας. Έχει καθιερωθεί από τη διεθνή κοινότητα η σημερινή ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα δασοπονίας βέβαια. Συμπίπτει με την έναρξη του αιρενού ηλιοστασίου, δηλαδή η πρώτη μέρα της άνοιξης. Τι κι αν βέβαια διανύουμε χειμώνα και χιονιά, τον 5ο από τις αρχές του Δεκέμβρη. Η μέρα αυτή έχει ως βασικό στόχο να τιμήσει την προσφορά των δασικών οικοσυστημάτων και να μας αφυπνίσει για την σημασία των δασών. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παντελή Αρβανίτη, δασολόγο, μέλος δικού σας Επιτροπής ΓΕΟΤΕ, Παραρτήματος Κρήτης, να τον καλησπερίσω στην εκπομπή μας και να τον ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας και από μένα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και που τιμήσα το ΓΕΟΤΕ να μιλήσει για αυτή τη μέρα σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Το βασικό μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα ποιο είναι? Στον πρόλογο μου ανέφερα ότι πάμε λίγο να αφυπνίσουμε το διπλανό μας και τον ίδιο μας τον εαυτό για τη σημασία των δασών. Η κριτική, να εστιάσουμε στην Κρήτη, το έχουν αντιληφθεί? Γενικά, ο κόσμος νομίζει ότι η Κρήτη δεν έχει δάση για δασικά οικοσυστήματα. Έχει αυτή την εντύπωση, γιατί η κύρια επαφή του είναι με τους ελαιώνες που είναι πολύ γνωστοί στο νησί μας και τις καλλιέργειες γενικότερα. Ακόμα και εγώ όταν πέρασα φοιτητής στη σχολή δασολογίας δεν είχα ακούσει ποτέ μου για αυτή την επιστήμη, να σας πω την αλήθεια. Όμως η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη είναι ένα μοναδικό νησί, ιδιαίτερο, βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Αφρικής, της Ευρώπης και της Ασίας. Έχει χαρακτηριστικά από όλες αυτές τις ηπείρους στα φυσικά της οικοσυστήματα και δημιουργεί μοναδικά δασικά οικοσυστήματα, τα οποία και πρέπει να αναδείξουμε, να διατηρήσουμε και να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Μάλιστα. Αναφορικά θα έλεγα τώρα, ότι είναι το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Θα έλεγα ότι είναι το συγκριτικό της πλεονέκτημα το φυσικό της περιβάλλον της Κρήτης. Υπάρχει κάποια περιφερειακή ενότητα που θα ξεχωρίζατε περισσότερο, που αξίζει την προσοχή μας, που δεν έχουμε στρέψει το βλέμμα ακόμα? Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι περιοχές έχουν μεγάλη αξία, ναι, από δασική άποψη. Γενικά όμως η Δυτική Κρήτη έχει περισσότερα δασικά οικοσυστήματα, όπως και η Ανατολική, ναι, ενώ το κέντρο, ας πούμε, το Ηράκλειο έχει λιγότερα. Όχι λιγότερο σημαντικά, έχει λιγότερες εκτάσεις. Γενικά το ποσοστό των δασικών οικοσυστημάτων στην Κρήτη είναι γύρω στο 60% της έκτασής της. Ναι. Και αυτό εξηγείται γιατί έχει πολλά βουνά η Κρήτη. Είναι αυτές οι αντιδράσεις. Έχουμε και αντιδράσεις βέβαια γύρω από αυτές τις δασικές εκτάσεις, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο. Έχουμε αντιδράσεις. Δικαιολογημένες κατά κάποιο τρόπο. Υπήρξε μια υπερβολή αντικειμενικά, υποκειμενικά μάλλον. Υποκειμενικά μιλάμε τώρα εδώ. Δεν υπήρξε υπερβολή, όχι καθόλου. Αυτά είναι τα φυσικά μας οικοσυστήματα που έχουμε, είναι δασικά. Τώρα μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, σε άλλους να αρέσει. Κατά την άποψή μας και σαν γεωτεχνικό πιστεύουμε ότι είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε ως τέτοιο. Μάλιστα. Τώρα έρχεται σε κόντρα πιθανά με συμφέροντα πολιτών, ναι, γιατί μπαίνουν περιορισμοί στη χρήση γης εφόσον κάτι χαρακτηρίζει δασικό. Αλλά σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα δασοπονίας, ας μην μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ας μην μιλήσουμε και δεν είναι και το θέμα μας. Απλά μιλήσαμε, ναι, για δασικές εκτάσεις. Ακριβώς. Είπα να το αναφέρω, βέβαια. Και πολλοί βέβαια, ναι, και υποστηρικτές του συνόλου των δασικών εκτάσεων. Μιλάμε για αντιδράσεις, αλλά υπάρχει και η πλειονότητα σε πολλές περιπτώσεις που τάζονται υπέρ του σχεδιασμού. Αναφορικά τώρα με τις πρωτοβουλίες της πολιτείας για να διαφυλάξει την κληρονομιά την συγκεκριμένη. Κοιτάξτε να δείτε. Το σύνταγμά μας ήταν από τα πρωτοποριακά συντάγματα στην Ευρώπη. Προστάτευε τα δασικά οικοσυστήματα, απαγόρευε την αλλαγή χρήσης στις δασικές εκτάσεις και στα δασικά οικοσυστήματα γενικότερα. Όμως η αλήθεια είναι ότι με το πέρασμα των χρόνων οι περισσότερες νομοθεσίες που βγαίνουν, ναι, οι νομοθετικές ρυθμίσεις τέλος πάντων, είναι κατά των δασών και υπέρ κάποιων άλλων πραγμάτων που επιτρέπεται να γίνεται ή δεν επιτρέπεται να γίνεται στα δάση. Αυτή είναι η πραγματικότητα μέχρι σήμερα. Και τώρα σήμερα στη Βουλή, αυτή τη βδομάδα μάλλον, συζητείται ένα θέμα όπου ένα κομμάτι δασικών εκτάσεων θα αποχαρακτηριστεί. Σωστά. Ανοίγει παραθυράκι τώρα να δώσουμε και την εξέλιξη των ενστάσεων. Προκειμένου αυτό που πάμε και πριν να το διαχειριστούν οι ιδιώτες κάπως διαφορετικά. Έχουμε να κάνουμε μια κοντόφθαλμη κερδοσκοπία σε πολλές περιπτώσεις διαχρονικά
στο μέτωπο της αξιοποίησης, σωστά, και της προστασίας των δασοπών εκτάσεων. Αυτό είναι το πρόβλημα, ενώ η δασοπονία που είναι και η επιστήμη που αφορά τα δασικά οικοσυστήματα, το πώς θα τα διαχειριστούμε και πώς θα τα διατηρήσουμε για τις επόμενες γενιές, έχει σαν μότο της την αειφορία των καρπόσεων και τη δασοπονία των πολλαπλών σκοπών. Ναι. Δηλαδή η αειφορία των καρπόσεων και η αειφορική διαχείριση είναι η βιώσιμη ανάπτυξη που μιλάμε σήμερα όλοι. Αυτό ήταν από την αρχή της ίδρυσης αυτής της επιστήμης ενσωματωμένο και έχει στόχο να παίρνω τόσο όσο θα μπορεί να μου δίνει σωστά για πάντα το δασικό οικοσύστημα. Τώρα, σήμερα υπάρχει κερδοφορία, υπάρχουν άλλα πράγματα που πολλές φορές βάζουν σε προτεραιότητα. Ένας απλός πολίτης, μία οικογένεια και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Αρβανίτη, που θέλει να βοηθήσει. Πώς μπορεί στο μέτωπο της διατήρησης των οικοσυστημάτων μας, του δασικού μας πλούτου, τι δεν πρέπει να κάνουμε σε μία απλή βόλτα που θα πραγματοποιήσουμε σε μία δασική έκταση. Απλές προτροπές. Κοιτάξτε να δείτε, το καλό είναι να πηγαίνουμε έξω, να βλέπουμε τα δάση μας, γιατί όταν τα βλέπουμε τότε θα τα εκτιμήσουμε και περισσότερο. Γενικά τα δασικά οικοσυστήματα της Κρήτης δεν έχουν τόσο μεγάλη ευαισθησία στην ανθρώπινη παρέμβαση, γιατί έχουν συνεξελιχθεί με τον άνθρωπο. Σωστά. Δηλαδή χρειάζονται τον άνθρωπο, έτσι, για να τα διαχειρίζεται. Και όσο διαχειριζόμαστε τα οικοσυστήματά μας, τόσους λιγότερους κινδύνους έχουμε από πυρκαγιές και από ένα σωρό άλλα πράγματα. Εγώ αυτό θα έλεγα. Τώρα, άμα δουν ένα σπάνιο φυτό ή κάτι άλλο, ας μην το κόψουν, ας το φωτογραφίσουν καλύτερα. Τέλεια. Είναι οπότε, πιο ωραίο να αποκτήσουμε επαφή με τις δασικές εκτάσεις και με το οικοσύστημά μας, με προσοχή, βέβαια, σωστά, με ευαισθησία. Βέβαια. Προκειμένου να το έχουμε και να το αφήσουμε και στην επόμενη γενιά. Και με αυτή την όμορφη προτροπή να κλείσουμε, κύριε Αρβανίτη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.